Δεν μ' αρέσει να είμαστε πρωτόγονοι και να μην θυμόμαστε τι έχει γίνει. Υπάρχει στη μυθολογία μας μια πολύ σπουδαία παραβολή. Αυτοί που τους λένε λοτοφάγους. Τρώγαν έναν λοτό και χάναν τη μνήμη τους. Δεν θέλω να είναι λοτοφάγοι ούτε οι κάτοικοι της πρέσβας, ούτε οι αξιωματούχοι του νόμου. Να μην ξεχνάνε τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Εννοώ τουλάχιστον στο θέμα του πολιτισμού. Και θα αρχίσω να σας εξηγώ τι εννοώ. Είμαι σαφής. Αν είχα την πολυτέλεια φέτος, να μπορώ να αποφασίσω εγώ για το μέλλον των Πρεσπών, φέτος λέω, αν είχα την πολυτέλεια να αντιδρώ στο τι με πληγώνει, θα ματέωνα τις φετινές εκδηλώσεις. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Θα ματέωνα τις φετινές εκδηλώσεις. Σε ένδειξη απόλυτης διαμαρτυρίας και αν θέλετε απόλυτης εκδήλωσης στεναχώριας και λύπης για αυτά που βλέπω. Και θα τα πω πιο αναλυτικά. Έχοντας ανακοινώσει προδημήνου, το ξέρετε καλά, το λιτό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Δύο εκδηλώσεις. Όχι μια εβδομάδα όπως παλιά. Η μία ήταν να γίνει 30 και άλλη 31. Το 30 δεν το κάναμε και θα πω τώρα γιατί. Συγγνώμη, το 30 το κάναμε 28 για να μην συμπέσει η ρεμπούτσικα με τη βραδιά που γίνεται στη Φλόρινα. Εμείς οπισθοχωρήσαμε. Και το 31 ότου θαύματος θα έχουμε εκδήλωση στη Φλόρινα στην Ελεόνορα Ζουγανέλη στη Βεγορίτιδα. Θα το αναλύσω αυτό για να το καταλάβετε. Ούτε σκεμμένο να ήταν. Ούτε σκεμμένο να ήταν. Αντί να χαίρονται οι Φλωρινιώτες 10 μέρες εκδηλώσεων, ποιοι είναι αυτοί οι εγκέφαλοι που σκέφτηκαν να τις βάλουν τη μία πάνω στην άλλη. Και είμαστε οι πρώτοι που τις ανακοινώσαμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Επιεικώς λέω ήταν απαράδεκτο. Φέρνει καλλιτεχνικό γεγονότα σημαντικά. Εγώ θεωρώ σημαντικό τον έρχομαι του Παπακοσταντίνου, ένας σπουδαίος δημιουργός. Θεωρώ την Ελεονόρα Ζουγανέλη την καλύτερη νέα Ελληνίδα τραγουδίστρια. Εάν η Ελεονόρα Ζουγανέλη ήξερε τι θα γίνει με τον Τσιτσάνι, δεν θα ερχόταν εδώ. Είναι στενή μου φίλη, την έχω καλέσει για τη βραδιά που θα κάνουμε στην Αθήνα με τον Θεοδωράκη και ξέρω ότι δεν θα έκανε αυτή την ασέβεια απέναντι στον Τσιτσάνι. Δεν γιορτάζουμε, παιδιά, ένα τυχαίο γεγονός. Γιορτάζουμε το μεγαλύτερο Έλληνα δημιουργό κατά τη γνώμη μου στη μουσική όλων των εποχών. Το λέει και ο Χατζηδάκης, το λέει και ο Θεοδωράκης, πάνω του πατήσανε όλοι, πρώτοι εμείς. Και ταυτή είναι η γκούνια του και παιδιά του. Όλοι οι τύποι. Λοιπόν δεν θα ερχόντουσαν εδώ να κάνουν, ας το πω έτσι, αντιεκδήλωση. Για μένα είναι εθνική επέτειος το να γιορτάσει το Τσιτσάνι φέτος. Στα πολιτιστικά. Λοιπόν, η βραδιά του Τσιτσάνι συμπίπτει με την εμφάνιση της Ελεονόρας Ζουγανέλης στο κοινό της Βεγορίτιδας. Ακούστε και σας μιλάω με πολύ ειλικρίνεια, το ξέρετε. Με πήραν τηλέφωνο από τη Βεγορίτιδα. Γιατί η Βεγορίτιδα, παιδιά, δεν είναι ένα τυχαίο φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γέννησαν οι πρέσπες. Είναι γέννημα θρέμα δικό μας, τα ξέρουν όλοι αυτά. Την ξέρουν τα παιδιά την ιστορία και εσείς την ξέρετε. Ότι είπα θα κάνουμε στη λίμνη τη μαγική της Βεγορίτιδας μια εκδήλωση αυτή που κάνουμε στις πρέσπες. Και το ορμηνεύσαμε πρώτο φεστιβάλ Βεγορίτιδας, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες εμφανίσεις. Και φέραμε τον καταπληκτικό φίλο της Φλόρινας, Φράγκο Φραγκούλη, και μας έκανε τα μέγιστα εκείνο το βράδυ. Έφτιαξε θέατρο στον Άγιο Αχίλιο. Με μπουλντόζες στην παραλία στον Άγιο Αχίλιο, στον Άγιο Πατρελήμωνα. Έφτιαξε πλωτή εξέδρα. Και δώσαμε και μια εκδήλωση 25.000 ευρώ εμείς, σαν πρέσπες. Τους πληρώσαμε την πρώτη εκδήλωση με αδρά. Και έρχονται σήμερα και με ρωτάνε πότε θα κάνετε τις εκδηλώσεις σας. Σας το λέω ότι έτσι με ρωτήσανε πριν από 20 μέρες. Λέω στις 30 του μηνός. Γιατί ρωτάτε? Για να μην συμπέσουν. Και το βάλανε στις 30 του μηνός. Πώς το λέτε αυτό εσείς? Εγώ δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Το θεωρώ μητροκτονία πολιτιστική. Το παιδί πάει να σκοτώσει τη μάνα. Δεν είμαι σφουρτισμένος από αυτό. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για τη βλακία αν τρώμε ο ένας την ομορφιά που θα μπορούσε να δώσει εκεί η Ζουγανέλη και θα πηγαίναμε κι εμείς. Εδώ αυτά που θα κάνουμε και που είναι μοναδικά. Λοιπόν, θα θυμηθώ τι έγινε στην Βεγορίτιδα επίσης, γιατί τώρα πρέπει να τα θυμάμαι, γιατί ακούω κάποιους ανθρώπους που δεν μου τα λένε πολύ καλά. Εκείνο το βράδυ και ήταν παρόντες οι φίλτατοι απέναντι, ζήτησα κι εγώ να χαιρετήσω στην εκδήλωση. Στο πρώτο φεστιβάλ Βεγορίτιδας. Το Σεπτέμβριο του 11. Στη βραδιά της Ευανθίας και μου λέει, ομά, ο κύριος Ιωσήφιδης, ότι δεν θα χαιρετήσει. Μα πώς δεν θα χαιρετήσω, του λέω. Είμαι ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την εκδήλωση. Όχι, λέει, μόνο ο Δήμαρχος θα χαιρετήσει. Αυτά δεν σας τα καπιτώ. Τα είχαμε ακούσει εκείνο το βράδυ.
Δεν ξέρετε τι λεπτομέρειε θα σα πω. Εντάξει. Πάντω το όλοι δεν σα επιτρέπει, δεν το ξέραμε. Του λέω δεν γίνεται. Δημάκη. Θα χαιρετήσει και ο κύριο Τραγκούλη, θα χαιρετήσει ο Περιφερειάρχη και εγώ. Μετά πολλά για να μην είναι ο σκοτωμό. Πάντω του Φραγκούλη του πέσαν τα παράσημα το τάξο αυτό. Ο άνθρωπο έμεινε αποσβολωμένο. Μου λέει Γιώργο, μου επιστοχώρησε. Μην κάνει θέμα τώρα, ούτε εγώ θέλω να χαιρετήσω. Άσε να ξεκινήσει η βραδιά. Η βραδιά είναι το θέμα. Και εγώ ζήτησα μόνο να χαιρετήσει ο Δακής. Για λόγους καθαρά αξιοπρέπειας απέναντι σε έναν περιφερειάρχη, όποιος και αν ήταν αυτός, που τις πρέσπευσης βοηθάει. Πώς δεν θα χαιρετήσει ο περιφερειάρχης. Και χαιρέτησε, όπως ξέρετε, ο κύριος Δακής και το βράδυ στην δεξίωση, την καθιερωμένη που γίνεται. Και ο Δήμος Αμυνταίο φιλοξενεί τους καλλιτέχνες που ήρθανε, κάτι που γίνεται και εδώ, το κάνουμε εδώ. Ακούσαμε τη δεύτερη απίστευτη. Λίγες μέρες τα ακούσαμε μετά. Δεν κάνουμε το τραπέζι εμείς για να φιλοξενήσουμε τους φίλους του Λιάννη. Αυτή ήταν η ατάκα. Φίλοι του Λιάννη είναι αυτοί που φέρνουν. Ο Φραγκούλης είναι φίλος του Λιάννη. Το φεστιβάλ είναι φίλος του Λιάννη. Όλοι αυτοί που δουλεύουν αφιλοκερδώς τόσο χρόνια εδώ πέρα είναι οι φίλοι μου. Και ας είχα και κάποιους φίλους. Δηλαδή τόσο αφιλόξενοι γίναμε. Αν ήταν και πέντε φίλοι μου, δεν θα μπορούσα να τους, πώς το λένε, να τους προσφέρουν το τραπέζι όπως κάνουμε εμείς με 100 που έρχονται. Λοιπόν, μερικοί πιστεύουν στη Φλόρινα ότι καθορίζονται τα πάντα από τις παραδοτικές εξουσίες που έχουν στα χέρια τους. Εγώ δεν το πίστεψα ποτέ αυτό, γιατί ξέρω ότι στις παραδοτικές εξουσίες πάντα υπάρχει ένα βατερλό που καιροφυλακτεί. Και άμα είσαι Βοναπάρτης, θα έρθει αργά γρήγορα το βατερλό σου. Είτε είσαι στη Βεγορίτιδα, είτε είσαι στη Φλόρινα. Όποιος κάνει το Βοναπάρτη εδώ ή εκεί, θα έχει το Βατερλό.